Γεια σας! Σήμερα θα παίξουμε Kitty Powers Matchmaker και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο έχω πορωθεί άπειρα τον τελευταίο καιρό. Είχα κάνει post και στο Facebook, μου το ζητήσατε, θέλετε να το δείτε και είμαι εδώ για να σας δείξω αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω λίγο τι παίζει. Στην ουσία έχουμε ένα γραφείο συνοικισιών. Είναι αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το έχω κάνει υπερπαραγωγή. Αυτή είναι η δική μου καρτέλα, ο χαρακτήρας μου. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω βάλει όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε μένα, υποτίθεται. Εν πάση περιπτώσει, έχω φτάσει 13 level και έχω το καλύτερο γραφείο συνοικισιών που υπάρχει. Ναι, ωραία. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι να φτιάχνουμε ζευγάρια, να τους βγάζουμε ραντεβού σε διάφορα εστιατόρια. Έχει και ελληνικό εστιατόριο, ναι. Και προσπαθούν να τα φτιάξουν. Είτε άντρας με άντρα, είτε γυναίκα με γυναίκα ή άντρας με γυναίκα. Αν η φωνή μου είναι λίγο περίεργη, είναι επειδή είμαι λίγο κρυωμένη και ίσως είμαι μπουκωμένη. Λοιπόν, αυτός ο τυπάς εδώ πέρα με τα αστεράκια τα πολλά είναι δύσκολος, δηλαδή θα πρέπει να βγει 3 ραντεβού με το Τέρι για να αποφασίσει ότι τελικά μπορώ να τα φτιάξω μαζί του. Αυτός εδώ πέρα στην ουσία είναι make-up artist και ψάχνει για γυναίκα. Θα του βρούμε εμείς τη γυναίκα την ιδανική. Στην ουσία εδώ πέρα έχει τα στοιχεία του, θέλει ας πούμε κοπέλα με μπλε μάτια και ξανθιά. Είναι ηχθής, ξέρω εγώ, έχει διάφορες εδώ πέρα προτιμήσεις και εμείς προσπαθούμε να βρούμε αυτή που του ταιριάζει περισσότερο. Καλό είναι να είναι και αυτοί 3 αστέρια, πούμε, να είναι πλούσια και καλά. Αυτός, οπ, λέει, απ, μου κάνει αυτή στα μαλλιά. Απ, εμένα δεν μου κάνει καθόλου, λέει αυτή όμως. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε αυτούς που έχουν τα πιο πολλά κοινά. Π.χ. αυτή έχει αυτό κοινό, έχουν αυτό. Μπορούμε να του βάψουμε και τα μαλλιά αυτού νου, να τον κάνουμε να ταιριάζουν ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι αυτή κάτι λέει. Λοιπόν, αυτός εντάξει, θέλει τέτοιο. Δεν πειράζει. Πάμε να δούμε και τις άλλες, να δούμε μπας και ταιριάζουν. Αυτή π.χ. δεν κάνει γιατί είναι φτωχιά. Δεν είναι πλούσια και καλά. Αυτή είναι VIP. Αυτή η παίκτες η οποία είναι VIP είναι η πιο δύσκολη από όλους. Δηλαδή, για να μπορέσει να γίνει ζευγάρι με κάποιον, θα σου βγάλει την πίστη. Εντάξει, κακό αυτό. Δεν θέλουμε εμείς κάτι τέτοιο. Αυτοί ταιριάζουν σε δύο πράγματα εδώ πέρα, αλλά δεν βρίσκω κάτι άλλο κοινό. Προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε αυτόν που θα κάνει καλύτερα με το σύντροφό μας, τον τυπά μας, εδώ πέρα. Και καταλήγω πως αυτή είναι η καλύτερη, οπότε πάμε να τους βγάλουμε ραντεβού. Και όπως βλέπετε έχει και ελληνικό εστιατόριο. Θα προσπαθήσω να βγάλω το ελληνικό εστιατόριο. Έχω βρει ένα κόλπο στο να βγάζω το εστιατόριο που θέλω. Το ακολουθώ με τα μάτια μου κάπως. Αλλά δεν τα κατάφερα, δεν πειράζει. Βρήκαμε κάτι εξωτικό, κάτι άλλο από άλλη χώρα. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα πετύχουμε και το ελληνικό, μας αρέσει κιόλας. Εδώ πέρα έχει κάποια δωράκια που μπορούμε να πάρουμε στους τέτοιους. Καταλάβετε. Θα πάρω μία ορχιδέα για αυτήν. Είναι λίγο ακριβό το δώρο, αλλά ένα δώρο κάνει πάντα τη διαφορά. Να τρελαθεί λίγο η κοπέλα και να πει: «Ω, τι γλυκός που είσαι». Υπάρχει περίπτωση να του κάνεις δώρο κάποιου και να σου πει ότι ξέρω εγώ, είναι χάλια το δώρο σου. Καλύτερα να μην μου κάνεις καν δώρο. Και εδώ έχουμε την πρώτη επαφή. Γεια σου, τι κάνεις, καλά εσύ? Είμαι πολύ χαρούμενος που σε βλέπω. Τι όμορφα μάτια που έχεις. Τι ωραία μαλλιά. Βρίσκουν τα κοινά τους. Να και ο σερβιτόρος. Σερβιτόρα βασικά. Και σου λέει τι θέλεις να παραγγείλεις. Και σε ρωτάς αυτήν. Και σου λέει αυτή: «Θέλω κάτι ζεστό με κρέας, αλλά όχι πολύ weird». Λοιπόν, και προσπαθείς εσύ τώρα μέσα από αυτά τα φαγητά, τα οποία δεν έχεις ιδέα τι μπορεί να είναι, γιατί πρώτη φορά τα βλέπεις στη ζωή σου, προσπαθούμε να βρούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Θα πάρουμε αυτό και ο Θεός βοηθός σου. Της άρεσε, χαίρομαι. Συνήθως δεν πετυχαίνω σωστά τα φαγητά. Ναι, είναι λίγο περίεργα. Οπότε εδώ πέρα έχουμε να συζητήσουμε για μαλλιά, για αν είσαι οργανωτικός ή δεν είσαι, ή αν είσαι παραδοσιακός ή δεν είσαι. Ο τύπος εδώ πέρα είναι παραδοσιακός και οργανωτικός. Αυτή θα δούμε αν είναι και αυτή. Εν πάση περιπτώσει, γιατί ταιριάζουν ήδη στο πρώτο. Να δούμε αν είναι τέτοιο. Και τι ρωτάει αυτός μπαραμπούρα εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν. Και εδώ πέρα σου έχει την επιλογή να πεις ψέματα, ότι είσαι και εσύ ελεύθερο πουλί και δεν είσαι τέτοιο, ή να πεις την αλήθεια και θα φας χ. Λες την αλήθεια και τρως χ. Και άμα φας 3 χ, φεύγει και σε πρωτάει η κοπέλα.
Εντάξει. Δεν νομίζω να ξεκινήσαμε καλά με τη συγκεκριμένη. Και εδώ πέρα τώρα έχει να μιλήσεις για τα ζώδια, για αν είσαι ρομαντικός ή dirty, καταλαβαίνετε, ή για ρούχα. Καλύτερα να μιλήσουμε για ρούχα. Χάλια και τα ρούχα, δεν τις αρέσουν. Μας κόβω να τρώμε τρελή χιλόπιτα. Εγώ θα τους πω την αλήθεια, είναι χάλια τα ρούχα σου, το πράσινο με το μαύρο χρώμα του δέρματος δεν πάει. Αν θέλουμε κάτι γλυκό τώρα, θα περνάει να τρώει λέει με γλυκά και θα πρέπει να θυμάσαι όλα αυτά που περνάνε, γιατί αυτή η ηλίθεια θα ζητήσει κάτι από όλα αυτά και εσύ πρέπει να θυμάσαι ποιο είναι. Λοιπόν, καπουτσίνο, τι, λατέ, σπλίτ και γκλόρι. Να δούμε τι θα πει, ας πούμε θέλω το νούμερο 3 και εγώ πρέπει να θυμάμαι ποιο είναι το 3, ας πούμε. Τι θέλεις, το 5, το τελευταίο. Καλά που θυμάμαι ότι είναι αυτό. Αυτό είναι. Αχ, πάλι καλά. Όχι πως έχουμε καμιά ελπίδα. Πατάμε το βελάκι για να μειώσει τα χ, για να είναι καλύτερα τα πράγματα. Και πετάει και νομίσματα επίσης. Αυτό είναι πολύ καλό. Θα μιλήσουμε για τον καιρό, είναι το πιο βαρετό πράγμα στον κόσμο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί μας συμφέρει να μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα για την άλλη, ώστε να βλέπουμε να ταιριάζει με τους αυτούς που θα την πάρουμε. Α, ωραία, το πετύχαμε αυτό. Τι ωραία, τι καλά, ρομαντισμούς βλέπω. Αλλά καλά, ναι. Και σου λέει τώρα, ποια ήταν η σερβιτόρα, οπ, αυτή. Άμα έβρισκες λάθος, θα τρώγες πάλι χ, ας πούμε. Πρέπει εσύ να θυμάσαι ποια είναι η σερβιτόρα. Πρέπει να είσαι λίγο παρατηρητικός στην ουσία σε αυτό το παιχνίδι. Και εδώ πέρα έρχεται το τέλος του ραντεβού. Και λέει, δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Θα ρίξει μια χιλόπιτα. Της ραγίσαμε την καρδιά. Πω πω πω. Εντάξει, φάγαμε ένα άκυρο μικρό. Δεν τα πάμε πολύ καλά. Δεν χάσαμε τίποτα στην ουσία τώρα, γιατί υπό άλλες συνθήκες χάνουμε. Άμα μας παρατήσει αυτό ο άλλος που προσπαθούμε να ελκύουμε και όλα αυτά, χάνουμε εμείς. Αλλά τώρα δεν χάσαμε γιατί ρίξαμε εμείς χιλόπιτα. Αλλά μου φαίνεται ότι αυτός ο πελάτης είναι δύσκολος και θα δυσκολευτούμε να του βρούμε κοπέλα, γιατί είναι και περίεργος πάνω θεμάτων. Λέει τι θα κάνουμε τώρα, και από ό,τι είδα δεν έχει καμία που να πεις ότι ταιριάζει με αυτόν. Αυτή εδώ πέρα με τίποτα. Πώς θα του βρούμε κοπέλα δηλαδή αυτού. Επίσης έχεις την επιλογή να τον διώξεις κιόλας. Χάνεις 50 νομίσματα για να τον σουτάρεις και να βρεις άλλο πελάτη, γιατί μπορεί να σου κάνει χασούρα. Θα ήθελα να παίξω με μια VIP να δω πώς θα είναι, αλλά δεν με συμφέρει γιατί θα χάσουμε. Δεν του βρίσκω κάτι ρε παιδί μου αυτού. Να τον διώξουμε εγώ λέω. Δεν υπάρχει κάτι που να ταιριάζει. Επίσης έχει να πατήσει αυτό και να φέρει και καινούριο πελάτη. Αυτός ο πελάτης νομίζω συμφέρει καλύτερα, γιατί είναι με δύο αστεράκια και θα είναι λίγο πιο εύκολο, λίγο πιο light. Και όταν έχει και αυτό εδώ το σηματάκι, σημαίνει ότι είναι χαρακτήρας ο οποίος, όπως έχω φτιάξει εγώ την Μαρία Μάντεν, κάποιος άλλος έχει φτιάξει τον Όλιβερ. Οπότε κερδίζει ένα χαρακτήρα παραπάνω. Για να δούμε αυτοί κάτι κάνουν εδώ πέρα. Αυτοί. Μπα, με τίποτα. Αυτή της αρέσει αυτός. Νομίζω αυτή είναι η ιδανική. Απλά να μην μιλήσουμε για organization, γιατί δεν θα τα πάνε καλά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω πάλι να κάνω την Ελλάδα. Να πάμε στην Ελλάδα, στο ελληνικό. Λοιπόν, νομίζω είναι αυτό. Όχι. Δηλαδή, θέλω να δείτε τα φαγητά που έχει και όλα αυτά. Τα ελληνικά. Βρέχει εν τω μεταξύ. Αυτό μας δείχνει γιατί όταν θα μιλήσουμε το καιρό θα πρέπει να πούμε ότι είναι κακός ο καιρός. Μην κάνουμε το λάθος και πούμε ότι είναι καλός. Ωραία, εντάξει. Καλά τα πάνε αυτοί. Τα τρελαίνετε κιόλας. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ήρθε ο σερβιτόρος. Τι θα πάρουμε. Ελπίζω να είσαι εύκολο. Χωρίς κρέας και να είναι τέτοιο. Είναι vegetarian. Ωραία. Κάτι ζεστό. Αυτό. Ωραία, τέλεια. Άλλα καλά, ωραία, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ψητό. Με τη συζήτηση του θέματος. Ας μιλήσουμε για μακιγιάζ. Δεν της αρέσω. Τι καλή που είναι. Ούτε εσύ μου αρέσει η κοπελιά. Είσαι σαν χάλια.
Τι ωραία που ξεκινάμε έτσι. Αρχίζουμε τα μνιχ. Ζώδια, ρούχα, ενδιαφέροντο. Ας μιλήσουμε για ρούχα. Δεν της αρέσει το ρούχο. Πω πω πω, τι ωραία που τα πάμε. Τα μισό είναι χάλια. Άντε γεια, μπορείς να φύγεις. Πάει αυτή τώρα να αλλάξει λίγο κάτι να κάνει. Α, κλείνουν τα φώτα. Και εσύ με μια σκιά πρέπει να την βρεις. Και άμα δεν τη βρεις, σκάει. Εντάξει, εύκολο είναι αυτή. Πανεύκολο ήταν, ευτυχώς. Αν και δεν έχουμε και πολλές ελπίδες με την κοπελιά εδώ πέρα. Ναι, αχ, τι ωραία. Γύρισες από το βράδυ και από τα αυτά. Χαλάσαμε πολλά λεφτά για το τίποτα εδώ μεταξύ τώρα και έχω νευριάσει. Έλα, ας πούμε κάτι να πάει λίγο καλά το θέμα. Ναι, έλα, ταιριάζουμε. Oui, καρδούλες. Ναι, και φεύγουμε, παίρνουμε το ταξί. Όχι, πρέπει να θυμάμαι αυτό το νούμερο απ' έξω. 92-26-76. 92-26-76. Α, το θυμήθηκα, εντάξει. Hello, πάμε να φύγουμε. Τι ωραία. Για να δούμε τώρα τι μας πει. Μάλλον θα φάει σουτ κι αυτή. Δεν του άρεσε καθόλου. Πάμε να φύγουμε γρήγορα, Λούις. Είναι χάλια. Ναι, εντάξει, θα μείνουμε φίλοι. Έλεος, πω. Τι ξυνήλα είναι αυτή. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα δείτε ζευγάρι σε αυτό το επεισόδιο. Δηλαδή, τόσο τραγικό κατάσταση δεν έχω ξαναζήσει τόσο χάλια. Αλλά θα, νομίζω ότι θα κάνουμε άλλο ένα ραντεβού και θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να τα πάμε καλύτερα. Ναι, λέει, δεν τα πήγαμε πολύ καλά με την καπελίτσα τούτη. Για να δούμε αν θα βρούμε άλλη. Λοιπόν, εσύ, όχι, δεν μας κάνεις. Εσύ, για να δω αυτό, όχι, ούτε εσύ μας κάνεις. Γενικά, όσο πάει, επειδή έχω φτάσει ένα μεγάλο επίπεδο σχετικά, δυσκολεύεσαι να βρεις τέρι. Στις αρχές έβρισκες πολύ πιο εύκολα, η αλήθεια είναι. Όχι, ούτε εσύ. Εσύ κάτι κάνεις. Λοιπόν, θα του βάψω με μαύρα τα μαλλιά και είσαι σούπερ έτοιμος. Πάμε τώρα σε όποιο εστιατόριο να είναι, δεν με νοιάζει. Θα προσπαθώ να βρω την Ελλάδα. Α, πάλι αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε στο Roadhouse Rainbow. Και θέλει μαύρα μαλλιά η κοπελιά, οπότε μαύρα μαλλιά για την κοπελιά. Βάψαμε τα μαλλιά μας για να αρέσουμε. Καταλάβετε τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Να μην το κάνετε αυτό. Όταν βγαίνετε ραντεβού, δηλαδή να βάφετε τα μαλλιά σας ό,τι θέλει ο άλλος. Αυτή είναι βλακεία. Απλά τώρα, σαν πρώτη καλή εντύπωση, ξέρετε. Αυτή παλιά έχει άλλο μαλλί εντωμεταξύ. Την είχα ξαναπετύχει. Ξέρετε, ραντεβού, η κακομοίρα αυτή. Α, τι ωραία, σου αρέσει η εστιατόρια. Τι ωραία μάτια, μαλλιά, μάτια, όλα τα πατά, όλα είσαι τέλειος. Α, τι ωραία, σε λίγο θα τσοκωνόμαστε. Γεια σας, τι να σας φέρω. Ναι, εσύ τι θέλεις. Θέλουμε κάτι, λέει, ζεστό, με άσπρο κρέας. Ναι, όχι κάτι περίεργο. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχει κάτι με άσπρο κρέας. Θα το ρισκάρω και θα πάρω αυτό. Α, της άρεσε. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν ήξερα καν τι είναι αυτά. Πρώτη φορά τα βλέπω στη ζωή μου αυτή τη τέτοια. Λοιπόν, για να δούμε σε τι ταιριάζουνε. Ταιριάζουν σε αυτό, οπότε καλό είναι να μιλήσουν γι' αυτό, να πούνε τι ωραία, τι καλά ταιριάζουμε. Α, και οι δύο είμαστε το ίδιο, τι γλυκός που είσαι, ωραί μου, λαλαλαλαλαλα, ήρθε το φαΐ, λαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, γιατί τι θα συζητήσουμε τώρα. Ναι, θα μιλήσουμε για τις δουλειές, για τα μαλλιά. Ας μιλήσουμε για μαλλιά. Αχ, σε παρακαλώ. Αχ, σου αρέσουν, αχ, χαίρομαι πάρα πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δικά σου, είναι χάλια, δεν μου αρέσουν, Οπ, και έρχεται η πρώην. Και τώρα σε βάζει στο δίλημα να πεις να είναι η πρώην μου ή ξέρω εγώ δεν είναι η πρώην μου, ήταν κάποιος άλλος. Αλλά αυτή επειδή είναι κοινωνική, θα πούμε ότι και καλά είναι η πρώην. Και θα χαρεί, θα πει, α, είμαι πολύ χαρούμενη που κάνεις παρέα με την πρώην σου. Όχι, ποτέ. Δεν κάνουμε παρέα με πρώην. Λοιπόν, τι άλλο θα συζητήσουμε τώρα για τον καιρό? Όχι, για τα ρούχα μιλήσαμε. Όχι, για μαλλιά μιλήσαμε, οπότε η ώρα να μιλήσουμε για τα ρούχα. Καλά, αυτοί είναι δύο σταγόνες νερό, ταιριάζουν απίστευτα. Σε όλα τα πάνε καλά, χαίρομαι πάρα πολύ. Μαλλιά, ρούχα, τα πάντα όλα. Τους άρεσε το φαΐ. Τι λέει? Α,
Και καλά, τι τώρα να τα μοιράσουμε. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να τα μοιράσουν τα λεφτά ή να τα πληρώσει ο άλλος. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ή να τα πληρώσει ο άλλος μάλλον. Καλύτερα. Καλά, τώρα θα το ρισκάρουμε. Δεν ξέρω, καλύτερα να τα πληρώσω εγώ. Ποτέ δεν το παρατηρώ αυτό και κάθε φορά που έρχεται αυτό το παιχνίδι με φάση μεχ. Τι πρέπει να κάνω τώρα, να τα πληρώσω εγώ ή αυτή. Τέτοια φάση. Θα πέσει σε αυτήν τώρα. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Μάλλον αυτός πρέπει να πληρώσει. Νομίζω. Θα είναι πιο καλό να πληρώσει ο άντρας. Οπότε θα προσπαθήσουν να πληρώσει ο άντρας. Άλλο ένα λέει. Πέσε σε μένα. Σοβαρά τώρα. Ναι. Γιατί. Α, εντάξει, ξεκόλλησε. Okay. Θα πληρώσω εγώ το λογαριασμό. Α, δεν θέλει. Είναι πιο μοντέρνος. Πιο μοντέρνο αυτή. Ήθελε να τα πληρώσουν μισά-μισά. Χριστός και η Παναγία για αυτό το πράγμα τώρα. Ελπίζω να μην φάμε χιλόπιτα. Νομίζω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θα ήθελες να είμαστε μαζί να τα κάνουμε μούτσο μούτσο. Α, ναι, τι ωραία, τι καλά. Τα πήγαμε όλα τέλεια. Απλά δεν θα πληρώνει μόνο σε όλου του λογαριασμού. Εντάξει, δεν τα χαλάσουμε εκεί. Εδώ κάνουν το πανάκι του φιλιού, ότι αγκαλιάζονται. Congratulations, my friends. Και φτιάξαμε ένα ζευγάρι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί δεν μπορούσε να κλείσει το βίντεο χωρίς να κάνουμε ένα ζευγάρι. Οπότε μια χαρά, πήραμε και τα λεφτάκια μας, πήραμε και το avatar bonus. Τα πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να ξαναδείτε στο κανάλι. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θα σας ενδιαφέρει να ξαναδείτε αυτό το παιχνίδι. Άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like για να καταλάβω ότι σας άρεσε και να ξανακάνω. Αλλιώς, άμα δω λίγα like, δεν θα ξανακάνω, γιατί πιστεύω ότι δεν θα σας άρεσε. Επίσης, αν θέλετε να το αγοράσετε αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ οικονομικά σε σχέση με το Steam, θα σας έχω ένα link από κάτω να πάτε να το αγοράσετε από εκεί. Είναι πάρα πολύ φθηνό. Υπάρχει και σε Android, μπορείτε να το κατέβετε και στο κινητό σας. 3 ευρώ νομίζω κάνει, κάτι τέτοιο. Θα σας έχω όλα τα link από κάτω, αν θέλετε να τα τσεκάρετε. Μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε σε Instagram, Facebook, Steam, παντού. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Μουά! Γεια σας.